Odysseus finished his story, and they were all spellbound, hushed to silence throughout the shadowy hall, until Alcinous found his voice and said, "Odysseus, now that you have come to my house, high-roofed and founded on bronze, I do not think you will be blown off course again before reaching home. Hear now my command. All who drink the glowing wine of elders daily in my halls and hear the harper sing, clothes for our guest lie in a polished sea chest, along with richly wrought gold and all the other gifts the Phaeacian lords have brought to the palace. But now, each man of us gives him a cauldron too. We will recoup ourselves later with a general tax. It is hard to make such generous gifts alone." They were all pleased with what Alcinous said. Each man went to his own house to sleep. And when dawn's rosy fingers appeared in the sky, they hurried to the ship with their gifts of bronze. Alcinous, the sacred king himself, went on board and stowed them away beneath the benches, where they would not hinder the rowers' efforts. Then they all went back to feast in the palace. In their honor, Alcinous sacrificed an ox to Zeus, the dark cloud who rules over all. They roasted the haunches and feasted gloriously, while the godlike harper, Onodemodocus, sang in their midst. But Odysseus kept turning his head toward the shining sun, urging it down the sky. He longed to set forth. A man who has been in the fields all day with his wooden plow and wine-faced oxen longs for supper and welcomes the sunset that sends him homeward with weary knees. So welcome to Odysseus was the evening sun. As soon as it set, he addressed the Phaeacians, Alcinous especially. And his words had wings. Μεγάλε Αλκίνοε, στους λαούς λαμπρέ και αγαπημένε, τώρα μα κάμετε σπονδές, εμένα εις την πατρίδα άβλαπτον αποστείλετε και χαίρετε και ατίσας, ότι δεν τελειωθήκαν ως άθελη η ψυχή μου, προβόδισμα και αγαπητά δώρα, να τα ευλογήσουν οι ουρανοκάτοικοι θεοί, και να βρω εις την πατρίδα την άψεγη γυναίκα μου, κι όλους τους ποθητούς μου. Κι εσείς, όπου δομένετε, χαρά των γυναικών σας να είστε και των τέκνων σας, και οι αθάνατοι ας σας δώσουν κάθε καλό και συμφορά κοινή να μη σας έβρει. Αυτά δε. Κι όλοι εδέχθηκαν τον λόγο του και είπαν ο ξένος να προβοδηθεί ότι είχε ορθά μιλήσει. Κι ο Αλκίνος προς τον Κήρυκα. Ποντόνοε, συγκέρνα στον κρατήρα το κρασί και μέρασε το εις όλους, όπως αφού κάμουμε ευχές προς τον πατέρα Δία, τον ξένον προβοδίσουμε στη γη την πατρική του. Είπε και το γλυκύτατο κρασί συγκέρνα εκείνος, κι εις όλους γύρω εμέρασε. Και κήθο που καθίζαν, των μακαρίων των θεών εσπόντισαν εκείνοι. Μόνος τότε σηκώθηκε ο θείος Οδυσσέας και δίκουπονε πρόσφερε ποτήρι της αρίτης, και εκείνη προσφώνησε με λόγια πτερωμένα. «Χαίρε μου, ο βασίλης αλλοζωής, ως να'ρθει το γύρας και ο θάνατος, ο πόλους περιμένουν. Αναχωρώ τώρα. Και εσύ στο σπίτι τούτο, χαίρου τα τέκνα των λαών και των αλκίνων βασιλέα». Και το κατόφλι διάβηκε ο θείος Οδυσσέας. Του στείλε ο Αλκίνος οδηγών τον Κήρυκα εμπροσθέντου, προς το καράβι το Γοργό στην άκρα της θαλάσσης. Άλλες τρεις δούλες σύγχρονα του προβοδούσε η αρίτη. Το φόρεμα το καθαρώνει μια και το χιτώνα, η άλλη το καλόφτια στο κυβότι ονεβαστούσε και το κρασί το κόκκινο με τις στροφές η τρίτη. Κάμα το πλοίον έφτασε στην άκρα της θαλάσσης, οι ξακουσμένοι προβοδοί με στο βαθύ καράβι τα φαγητά και το πιωτόν επήραν και φυλάξαν. Και το Οδυσσέα τάπητα έστρωσαν και συνδώνει στου πλοίου το κατάστρωμα για να γλυκοκοιμάται. Στην πρίμη το τανέβηκε και πλάγιασαν εκείνος ήσυχα. Και αυτοί καθίσαν με τάξη στις σανίδες. Και από τον λίθον έλυσαν τον τρίπιον τα σχοινία.
και ενώ το σώμα γέρνοντας την άρμη αυτή σκορπούσαν, ύπνος κατέβαινε βαρύς στα ματόφυλά του. Βαθύς πολύ, γλυκός πολύ, παρόμοιος του θανάτου. Κι όπως τετράσιρα άλογα βαρβάτα και ανδριωμένα, καθώς τα πλήχτη μάστιγα χύνονται ομού στο σιάδι, κι ανάερα σηκώνονται και πολλήν δρόμο σχίζουν, του καραβιού σηκώνονταν κυπρίμι και το κύμα πίσω μαύρο εμάνιζε τη κλεισβερή θαλάσση. Κι έτρεχε εκείνο ανέμποντα που δε το Κυρκινέλη. Το πλιάγο εργότερο πουλί δεν ήθελε το φτάσει. Με τόση όρμην έσχιζε το κύμα τη θαλάσση. Κι έφερνε άνδρα πόμοιαζε στο νου των αθανάτων. Που αφού παθήματα άπειρα αισθάνθηκε η ψυχή του, πολλά στι μάχε των ανδρών και στα φρικτά πελάγι, τότε κοιμόνταν ήσυχος και ως άπαθε λυσμόνη. Ως βγήκε τάστρο λόλαμπρο που έρχεται εκείνο πρώτο το φως της ορθρογέννητης ιός να προμηνήσει, στην ίσο τότε πλέοντας εσήμωνε το πλοίο. Λιμάνινε του Φόρκινα, του πελαγίσιου γέρου, εις την Ιθάκη. Και σε αυτό δυο βγαίνουν ακροτήρια απόκριμνα. Στο έμβασμα του λιμανιού γυρμένα και των ανέμοντων σφοδρών κρατούν το μέγα κύμα απ' έξω. Αλλά στον κόλπο του απρόσδεκτα ησυχάζουν τα πλοία τα καλόστρωτα. Στάρασμα από όταν φθάσουν. Και στου λιμιώνα την κορφήν ελιά μακρόφυλλη είναι. Σημά της αεροχρώματης σπηλιά χαριτωμένη. Τόπος είναι άγιος των νυφών που λέγονται Ναϊάδες. Κι στάντρων είναι πέτρινοι κρατήρες και λαγίνες. Και την τροφήν οι μέλισσες εκείνα θησαυρίζουν. Μέσα και λίθινη αργαλή μακρύτατη. Όπου οι νύμφες, πανιάθελα ζωγάλαζα, θαύμαντα ειδήσει φαίνουν. Και βρύσες μέσα αστήρευτες και υπάρχουν θύρες δύο. Μια προς βοράν, όθεοι μπορούν θνητοί να κατεβαίνουν. Οι άλλοι είναι θεότεροι. Προς νότο και απ' εκείνοι θνητοί δεν έρχονται. Αλλά οδός των αθανάτων είναι. Αυτού που γνώριζαν και πριν τη θέση κίνεν βήκαν και στη στεριάν ανέβηκεν ως το μισό σκαρί του το πλοίον, όπως το σπρώχναν με ορμήνι κουπιλάτες. Και από το καράβι το καλόν οι στη στεριάν ευγήκαν και βασταχτά σηκώνοντας πρώτα τον Οδυσσέα, μόλον των λαμπρών τάπητα και το λινό συνδόνι, στην αμμουδιά τον έθεσαν γλυκαποκοιμημένον. Τα κτήματα έπειτα έβγαλαν, που οι φαίακες του δώσαν, καθώς η Αθήνη ευδόκησε να πάρει στην πατρίδα. Κι όλα σωρό τα πόθησαν εις τη σελιά στην ρίζα. Έξω από τον δρόμο, μη πριν η ξυπνήσει ο Οδυσσέας έλθει διαβάτης άνθρωπος και εκείνο να δικήσει. Και εκείνοι ο πίσω εγύριζαν. Αλήχε ο κοσμοσύστης στο νου του όσα εφοβέρισε τον θείον Οδυσσέα από την αρχή. Και του Διός την γνώμη ερευνούσε. «Δία πατέρ, απέναντι θεών των αθανάτων δε θα είμαι πλέον έντιμος, αφού καταφρονεί με γένος θνητών, οι φαίακες, αν κι είναι απογονή μου». Έλεγα στην πατρίδα του πως θα φτάνει ο Οδυσσέας, όμως αφού πάθει πολλά. Και κάποτε να φτάσει, άμα εσύ το υποσχέθηκες, πως ως δεν το αφαιρούσα. Κι ειδού, κείνοι τον πέρασαν γλυκαποκοιμημένον με γοργό πλοίο και έθεσαν αυτόν εις την Ιθάκη μάπειρα δώρα, χάλκομα, υφάσματα, χρυσάφι που τόσα δε θα λάμβανε λαχνών από την τρία άβλαπτος ανεγύριζε με μέρος των λαφύρων. Και ο Δίας εκείνο απάντησε ο νεφελοσυνάκτης. «Ο ημέ, λόγων που πρόφερες μεγάλε κοσμοσύστη, δε σα ψηφούν οι αθάνατοι. Και ποιος θα τολμήσει να υβρίσει παλαιότα των θεών κι εις όλους πρώτων. Και αν τύχει κάποιος των θνητών στη δύναμή του αυθάδης να σα ψηφά, σύ δύνασε να εκδικηθείς κατόπι. Ενέργησε όπως βούλεσε κι ως ήθελε η ψυχή σου». Και προς αυτόν απάντησε ο σύστης Ποσειδώνας. «Ευθύς, ο μαυρονέφελε, ως λέγεις θα ενεργούσα, αλλά αποφεύγω πάντοτε με βλάβια τον θυμό σου. Και τώρα θέλω το όμορφο καράβι των φεάκων, ως γέρνε από προβόδισμα, στα σκοτεινά πελάγι να κρούσω και την πόλη τους μόρο στρανό να κλείσω, όπως ξεμάθουν στο εξής να προβοδούν ανθρώπους». Και ο Δίας κοινό απάντησε ο νεφελοσυνάκτης. «Ω φίλ,
Αυτός την γνώμη μου καλύτερο εγώ κρίνω. Άμα απ' την πόλη ο λαός ξανοίξει το καράβι να εμβαίνει, αυτούς ημάς στη γη, σύνα το κάμιζε ζελίθων, να ομοιάζει πλοίον πάντοτε, θαύμα να το έχουν όλοι οι άνθρωποι, και την πόλη τους μόρο στρανό να κλείσεις. Και τούτε ευθύς αμάκουσεν ο σύστης Ποσειδώνας, προς την Σχερίαν κίνησε, την χώρα των Φεάκων, και έμενε αυτού, και ήδη σημά μορμή πολύ το πλοίον έφθανε. Το πλησίασεν ευθύς ο κοσμοσύστης, με την παλάμη τόκρουσε και έγινε εκείνο λίθος, κι όσοι στα βάθια ρίζωσε, κι αυτός απομακρύνθη. Και έλεγαν λόγους πτερωτούς εκείνοι μεταξύ τους, οι Φέακες μακρύκουπης η θάλασσα ακουσμένη. Και κάποιος των πλησίων τον κοιτώντας είπε, «Ω Θεέ μου, ποιος πέδισε στην θάλασσα το γλίγορο καράβι ή στην πατρίδα ως έφθανε?» Κι ήδη φαινόνταν όλο. Αυτά πε. Κι ό,τι εγίνει και εκείνοι δεν ξέβραν. Και ομίλησε ο Αλκίνος εκείνους μέσα κι είπε, «Ο ημέ, τα θεία ρήματα με βρίσκουν του πατρός μου. Έλεγεν ότι ευθώνεσεν εμάς ο Ποσειδώνας που στην πατρίδα κίνδυνα ξεπροβοδούμεν όλους. Και έναν καιρό, πανεύμορφο καράβι των Φεάκων ως γέρνει από προβόδισμα στα σκοτεινά πελάγι θα κρούσει και την πόλη μας μόρο στρανό θα κλείσει. Τούτα από γέρος. Κι όλα αυτά τώρα λαμβάνουν τέλος. Και τώρα ελάτε. Ό,τι θα υπό να το δεχθούμεν όλοι. Μην προβοδίστε στο εξής θνητόν όταν προσφύγει στην πόλη μας. Και ας φάξουμεν ευθύς του Ποσειδώνα 12 ταύρους εκλεκτούς. Ίσως μας ελεήσει και μόρος υψηλότατο την πόλη μας δεν κλείσει», είπε. Και αυτοί φοβήθηκαν και ετοίμασαν τους ταύρους. Εκεί τότε προσεύχονταν του σύστη Ποσειδώνα οι αρχηγοί και οι άρχοντες του Δήμου των Φεάκων, ολόρθιοι γύρω εις το βωμό. Odysseus, meanwhile, awoke from his sleep in his ancestral land and did not recognize it. He had been gone so long and Pallas Athena had spread haze all around. The goddess wanted to explain things to him and to disguise him so that his wife and dear ones would not know who he was until he had made the arrogant suitors pay for their outrage. So everything on Ithaca now looked different to its lord. The winding trails, the harbors, the towering rocks and the trees. Odysseus sprang to his feet and gazed at his homeland. He groaned, smacked his thighs with his hands, and in a voice choked with tears said, "What land have I come to now? Who knows what kind of people live here, lawless savages or God-fearing men who take kindly to strangers? Where am I going to take all these things? Where am I going to go myself? I should have stayed with the Phaeacians until I could go on from there to some other powerful king who would have entertained me and sent me off homeward bound. Now I don't even know where to put this stuff. I can't leave it here as easy pickings for a thief. Those Phaeacians, lords, were not as wise as they seemed, nor as just, bringing me here to this strange land. They said they would bring me to Ithaca's shore, but that's not what they've done. May Zeus pay them back. Zeus,
God of suppliants, who spots transgressors and punishes them. Well, I'd better count my goods and go over them. Those sailors may have made off with some in their ship. And he set about counting. Nothing was missing. It was his homeland he missed. And then Athena was beside him in the form of a young man out herding sheep. She had the delicate features of a prince. Odysseus' spirit soared when he saw her, and he turned to her with these words on his lips: Epea pteroenda. Friend, you are the first person I've met here. I wish you well. Now, don't turn your back on me. Help me keep this thing safe and keep me safe. I beg you at your knees, as if you were a god, and tell me this so I will know. What land is this? Who are the people here? Is this an island or a rocky arm of the mainland shore stretching out to the sea? Athena's eyes glinted with azure light. Μου φαίνεσαι, ξένε, κουτούτσικος, εκτός κι αν έφτασες από πολύ μακριά για να ρωτάς τη σύσταση της χώρας. Δεν είναι δάκι ανώνυμη. Πολλοί, πάρα πολλοί την ξέρουν. Όσοι τα μέρη κατοικούν που ανατέλει ο ήλιος στην αυγή. Αλλά και οι άλλοι πάλι προς τη δύση, στο θολό σκοτάδι. Κάπως στραχιά η γη αυτή, για τα λόγα κατάλληλη, όχι και τόσο ευρύχωρη, όμως δεν είναι και φτενό το χώμα της. Βγάζει σιτάρι αμέτρητο, έχει και αμπέλια για κρασί, βρέχει συχνά και στην πολύ δροσιά νοτίζουν τα χωράφια, καλά τα βοσκοτόπια της για γίδες και για βόδια, μεγάλα δάση, δέντρα λογής-λογής, τρέχουν πηγές για να ποτίζονται τα ζώα. Γι' αυτά λοιπόν ακούστηκε το όνομα της Ιθάκης ακόμη και στην Τρία, τόσο απόμακρη από τον Αχαιόν τη χώρα. And Odysseus, who had borne much, felt joy at hearing his homeland described by Pallas Athena, Zeus' own daughter. His words flew out as if on wings, Epea pteroenda. But he did not speak the truth. He checked that impulse and, joking for an advantage, made up this story. Oh, I've heard of Ithaca, of course. Even in Crete, far over the sea, and now I've just come ashore with my belongings here. I left as much to my sons back home. I've been on the run since killing a man, Orsilochus, Idomeneus' son, the great sprinter. No one in all Crete could match his speed. He wanted to rob me of all the loot I took out of Troy, stuff I had sweated for in hand-to-hand combat with the war overseas. Because I wouldn't serve under his father at Troy, but led my own unit instead. I ambushed him with one of my men, got him with a spear as he came back from the fields. It was night. Pitch black. No one saw us, and I got away with a clean keel with sharp bronze. Then I found a ship, Phoenician, and made it worth the cruise while to take me to Pylos, or Elis maybe, where the Epeans are in power. Well, the wind pushed us back from those shores. It wasn't their fault. They didn't want to cheat me, and we were driven here in the middle of the night and rode like hell into the harbor. Didn't even think of chow. Though we sure could have used some. Just got off the boat and laid down, all of us. I slept like a baby, dead to the world, and they unloaded my stuff from the ship's hold and set it down next to me where I lay on the sun. Then off they went to Sidonia, the big city, and I was left here stranded, just aching inside. Athena smiled at him, her eyes blue as the sea, and her hand brushed his cheek.
She was now a tall, beautiful woman with an exquisite touch for handiwork, and her words had wings. Epea pteroida. Κερδαλαίος και ιε καί επίκλοπος ως επαρέλθοι εν πάντες ειδόλο εισι καί ειτ θεός αντιάσεια σχέτλιε ποικιλομέτα δόλωνάτ οικ αρ έμελες. Είσαι αλήθεια φοβερός, πολύστροφε και αχόρταγε στους δόλους, που μήτε εδώ, στην πατρική σου γη, δε λες να σταματήσεις σκέψεις απατηλές και ιστορίες πλαστές. Είναι το ριζικό σου αυτό. Αλλά καιρός να σταματήσουμε τα τέτοια μεταξύ μας. Αν είσαι εσύ μες στους θνητούς πρώτος στις αποφάσεις και στα πλάνα λόγια, εγώ φημίζομαι πως ξεχωρίζω σ' όλους τους θεούς και για το ξύπνιο μου μυαλό και για την πανουργία. Γιατί μην πεις δεν αναγνώρισες την Αθηνά Παλάδα, τη θυγατέρα του Διός που παραστέκομαι στον κάθε μόχθο σου, παντού και πάντα έγινα ο φύλακά σου και τώρα πάλι να είμαι εδώ. Μαζί σου υφαίνω το πανούργο πλάνο. Θα κρύψω πρώτα αυτά τα δώρα και θα σου πω μετά ποια βάσανα σου προορίζει η μοίρα. Πρέπει να τα υπομείνεις γιατί η ανάγκη το καλεί. Και προσοχή, μη φανερώσεις σε κανένα, άντρα ή γυναίκα, το λόγο που επιστρέφεις μετά την τόση περιπλάνηση. Αμήλυτος τον κάθε πόνο σου να υποφέρεις, όποια βρισιά και βία σου μέλετε να τη δεχτείς. And Odysseus, his mind teeming, it would be hard for the most discerning man alive to see through all your disguises, goddess. I know this, though. You were always kind to me when the army fought at Troy. But after we plundered Priam's steep city and boarded our ships, and the gods scouted us, I didn't see you then. Didn't sense your presence aboard my ship, or feel you there to help me, no. And I suffered in my wanderings until the gods released me from my troubles. It wasn't until I was on Phaeacia that you comforted me and led me to the city. Now, I beg you, by your father, I don't believe I've come to sunlit Ithaca, but to some other land. I think you're just giving me a hard time and trying to put one over me. Tell me, if I ever really come to my own native land. And Athena, her eyes glinting blue. Ah, that mind of yours, that's why I can't leave you when you're down and out. Because you're so intelligent and self-possessed, any other man come home from hard travels would rush to his house to see his children and wife. But you don't even want to hear how they are until you test your wife, who, as a matter of fact, just sits in the house, weeping away the lonely days and nights. I never lost faith, though. I always knew in my heart you'd make it home, all your companions lost, but I couldn't bring myself to fight my uncle, Poseidon, who headed in for you angry because you blinded his son. And now, so you will believe, I will show you, Ithaca, from ground up. Ta-da, there is the harbor of Phorcys, the old man of the sea, ra-ra, and there stands Mount Neriton, mantled in forest. As she spoke, the goddess dispelled the mist. The ground appeared, and Odysseus, the godlike survivor, felt his mind soar at the sight of his land. He kissed the good earth, and with his palms to the sun, Odysseus prayed. Nymphae Neiades kourai deos oi pote goge obsesteumem ephamin nun veholes aranesi hairet atar kaitora didosomen ως το πάρος πέρ
aiken ea profron medios tygater ageleie, ahton te zoein kei moi phelon ion aexe. You don't have to worry about that. Right now, let's stow these things in a nook of the enchanted cave, where they'll be safe for you. Then we can talk about a happy ending. And Zeus' own daughter stored them away and blocked the entrance to the cave with a stone. Then, sitting at the base of the sacred olive, the two plotted death for the insolvent suitors. Athena began their discussion this way. Ω, Διογέννητε Λαερτιάδη, Οδυσσέα πολύστροφε, καιρό σου να σκεφτείς το πώς θα βάλεις χέρι στους αλαζονικούς μνηστήρες που τρία τώρα χρόνια καταπατούν το αρχοντικό σου, ωρέγονται το ισόθεοτέρι σου, τάζουνε και γαμήλια δώρα. Όμως εκείνη, αν μέσα της οδύρεται τον γυρισμό σου, έξω σκορπά ελπίδες και υποσχέσεις στον καθένα με τα μηνύματα που στέλνει, ωστόσο ο νους της άλλα μελετά. And Odysseus, his mind teeming, I'd be heading for the same pitiful death that Agamemnon met in his house if you hadn't told me all this, goddess. Weave a plan so I can pay them back, and stand by me yourself, give me the spirit I had when we ripped down Troy's shining towers. With me at your side, your eyes glinting and your mind fixed on battle, I would take on 300 men if your power were with me. And Athena, eyes reflecting the blue sea light. Oh, I'll be there, all right. And I'll keep my eye on you when we get down to business. And I think more than one of these shooters destroying your home will spatter the ground with their blood and brains. Now let's see about disguising you. First, I'll shrivel the skin on your gnarly limbs and wither that tawny hair. A piece of sailcloth will make a nice ugly cloak. Then we'll make those beautiful eyes bleary and dim. You'll look disgusting to all the suitors, as well as to the wife and child you left behind in your halls. But you should go first to your swineherd. He may only tend your pigs, but he's devoted to you and he loves your son and Penelope. You'll find him with the swine. They are feeding by Raven's Rock and Arethusa's spring, gorging on acorns and drinking black water, which fattens swine up nicely. Stay with him, sit with him a while and ask him about everything, while I go to Lacedaemon, land of lovely women, to summon Telemachus. Your son, Odysseus, went to Menelaus' house in Sparta, hoping for news that you are still alive. And Odysseus, his mind teeming? You knew. Why didn't you tell him so he could suffer too? Roving Bering seas while my wife's suitors eat him out of house and home. Athena answered, her eyes glinting blue. You needn't worry too much about him. I accompanied him in person. I wanted him to make a name for himself by traveling there. He's not exactly laboring as he takes his ease in Menelaus' luxurious palace. Sure, these young lutes have laid an ambush for him in a ship out at sea, meaning to kill him before he reaches home. But I don't think they will. These suitors who have been destroying your home will be 6 feet under before that will ever happen. So saying, Athena touched him with a wand. She shriveled the flesh on his gnarled limbs and withered his tawny hair.
She wrinkled the skin all over his body so he looked like an old man. And she made his beautiful eyes bleary and dim. Then she turned his clothes into tattered rags, dirty and smoke-grimed, and cast about him a great deerskin cloak with the fur worn off. And she gave him a staff and a ratty pouch, all full of holes, slung by a twisted cord. Having laid their plans, they went their own ways, the goddess off to Sparta to fetch Telemachus.